Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, 3 του Μάη, 7 και 37 πρώτα λεπτά. Μας λένε οι συνάδελφοι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, καθόλου καλά. Στην συγκέντρωση για την ομιλία του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου στην πλατεία μουσείου της παλιάς πόλης της Ρόδου, μέχρι πριν από λίγα λεπτά αυτή η ομιλία δεν είχε ξεκινήσει, αλλά θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε εικόνα σε λίγα λεπτά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή, κατά πόσον αυτή η ομιλία, αν θέλετε και η παρουσία του κόσμου, ικανοποιεί το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά πριν από την κρίσιμη ομιλία του κ. Βενιζέλου αύριο στο Σύνταγμα και δύο ημέρες, λίγα 24 ώρα πριν από την εκλογική μάχη της Κυριακής. Λοιπόν, το λέω αυτό διότι οι τελευταίες ομιλίες παίζουν και καταλυτικό ρόλο στο ζήτημα που έχουν να κάνει με τις εντυπώσεις, δεδομένου ότι είχαμε και τις αναφορές του κ. Βενιζέλου, ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα. Και αν τα πράγματα δεν είναι καλά στην Ρόδο, δεδομένου ότι θεωρείται προπύργιο της Δωδεκανήσου, κάστρο της Δωδεκανήσου, κάστρο μάλλον του ΠΑΣΟΚ η Δωδεκάνησος, τότε φαντάζομαι ότι έρχονται δύσκολες ημέρες για το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, τώρα πάμε να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στα στούντιο της τηλεόρασης Κόσμος τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε καλά, τα λέμε και διαζώσεις. Έστω και από τα τηλεοπτικά παράθυρα μας χωρίζουν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, να μου πείτε ποιο είναι το κλίμα, υπό ποιο καθεστώς οι Έλληνες πολίτες θα κρίνουν την επόμενη κυβέρνηση την Κυριακή, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και τι λέει η δική σας πολιτική όσφρηση για αυτά τα οποία θα γίνουν από την Κυριακή στην χώρα. Το διακύβευμα, από ό,τι ξέρετε, είναι το ευρώ και η παραμονή μας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης και στην Ευρώπη γενικότερα, γιατί κινδυνεύει να αποβληθούμε από την Ευρώπη εάν ακολουθούμε κάποιες λογικές καθέτως αντίθετες προς τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Γιατί υπάρχουν και κόμματα στην Ελλάδα τα οποία πρεσβεύουν το όχι σε όλα, το δεν αναγνωρίζουμε χρέος, μας χρωστούν δεν τους χρωστάμε και τέτοια πράγματα, τα οποία ευχαριστούν μεν τα πλήθη. Όταν λες τα πλήθη δεν χρωστάτε, είναι καλό, ευχαριστούνται τα πλήθη, αλλά πόσο σοβαρά μπορούν να σταθούν σαν επιχειρήματα, πιστεύω όχι. Η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει τριτοκοσμική χώρα και το διακύβευμα της 6ης Μαΐου κατά την Ένωση Κεντρών είναι το αν θα σοβαρευτούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στον τόπο ή αν κάθε κόμμα θα κοιτάει το συμφέρον του, κάθε πολιτικός το άτομό του και μόνο, και συνολικά τη χώρα δεν θα την πονάει κανένας. Άρα θεωρείτε ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται και κινούνται σε ένα αντιμνημονιακό μπλοκ ουσιαστικά είναι η επιστροφή της χώρας στην δραχμή ή σε εθνικό νόμισμα? Όχι μόνο αυτό, η καταστροφή της χώρας. Εγώ πιστεύω ότι και η σκέψη μόνο για επιστροφή στη δραχμή είναι καταστροφή, ισοδυναμή με καταστροφή, γιατί σημαίνει καταστροφή του τραπεζικού συστήματος, άρα απώλεια των καταθέσεων, σημαίνει κατάργηση των συντάξεων για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, παύση πληρωμών του δημοσίου γενική, σημαίνει μια κατάσταση που για να σταθεροποιηθεί θα χρειαστεί διάστημα μεγάλο πρώτον, και δεύτερον αν κάνει τέτοιο βήμα η χώρα αναρχίας, να γίνει ο Ταλιμπάν των διεθνών αγορών η Ελλάδα, τότε δεν θα ξαναδανειστεί ποτέ, δεν θα βγει ποτέ στις αγορές. Και θα γίνει σαν τη Βολιβία, σαν την Εσθονία, σαν χώρες ας πούμε, οι οποίες τις ακούγαμε τόσο καιρό κατ' όνομα τις χώρες αυτές και γελάγαμε, τώρα θα γίνουμε εμείς έτσι. Άρα θεωρείτε ότι ουσιαστικά αυτά τα κόμματα τα οποία λένε ναι στο ευρώ, όχι στο μνημόνιο, κινούνται μία λογική επιστροφή στην δραχμή. Δηλαδή ναι, αυτό είναι το δίλημα κατά την κρίση ναι, σας. Ναι στο ευρώ, όχι στο μνημόνιο, τι είναι αυτό? Είναι μία στο καρφί και μία στο πέταλο? Ναι, είναι θέση κομμάτων, εγώ αυτό ερωτώ. Είναι θέσεις των κομμάτων. Θέσεις σοφιστών είναι αυτές. Ακούστε, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι σοφοί, ναι, οι οποίοι λέγανε κάποιες αλήθειες, πολλές φορές δυσάρεστες. Υπήρχαν και οι σοφιστές που πάντα λέγανε ευχάριστα πράγματα, μετά όμως δημιουργούσαν μέγα κόστος εθνικό και καταστροφικό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή νομίζω η Ελλάδα έχει δύο ομίλους κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι μας κρατούν στο ευρώ, όμως διενεργειών τους
μας ρίχνουν όλο και περισσότερο στη χρεοκοπία, καθημερινά πλησιάζουμε τη χρεοκοπία και μεταφέρουν στον απλό λαό τη μαύρη τρύπα που δημιούργησαν οι 6-7 μεγαλοκαναλάρχες το 1999 στο χρηματιστήριο. Ναι. Αυτό γίνεται, δηλαδή μεταφέρει το Πασόκ Νέα Δημοκρατία στους ώμους του απλού κόσμου τις κλεψίες των καναλαρχών του 1999. Αυτό κάνουν. Λένε ότι μας κρατούν στο ευρώ και στην Ευρώπη, αλλά διαπράξεών τους εξαθλειώνουν την κοινωνία. Το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε... Ο δε άλλος όμιλος κομμάτων είναι η Καμένος, Παπαρίγα, Τσίπρας και Κουβέλης, που με διάφορες παραλλαγές μας προτείνουν να πέσουμε από τον μπαλκόνι και να κάνουμε στάση πληρωμών, να πτωχεύσουμε με τις όποιες συνέπειες. Αυτοί κοιτάζουν να πάρουν ποσοστά την Κυριακή στις εκλογές και είναι ασόβαροι ως πολιτικοί. Λοιπόν, και θα ήθελα τώρα, αφού μου έχετε κατατάξει τους ασοφιστές και τους εντός αγωγικών τους εκβιαστές, ναι, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η πρόταση της Ένωσης Κεντρών. Δηλαδή, εσείς πώς αντιλαμβάνεστε την επόμενη μέρα στη χώρα, ποια είναι η δική σας πρόταση και να μου την τεκμηριώσετε, να μου την κοστολογήσετε, κύριε Λεβέντη. Η πρόταση της Ένωσης Κεντρών είναι να δούμε το πρόβλημα. Έχω τελειώσει ένα πολυτεχνείο, μπήκα μεταξύ των πρώτων και έμαθα πώς φτάσαμε στην πτώχευση. Από εκεί θα αποσοβήσουμε την πτώχευση. Ναι. Από την αιτία που φτάσαμε. Φτάσαμε γιατί το χρέος εκτοξεύθηκε από 3% που ήθιστε στη ετήσια στις χώρες της Ευρωζώνης, έφτασε στο 16%. Λοιπόν, και οι αγορές αισθάνθηκαν ότι αυτή είναι αφαιρέγγια χώρα η Ελλάδα, άρα μην τη δανείζεται πια. Ναι. Για να γυρίσουμε πάλι στις αγορές πρέπει να πλησιάσουμε το 3% ξανά. Για να πλησιάσουμε το 3% ξανά, τι πρέπει να γίνει? Να ζήσουμε με κάποια δισεκατομμύρια ετησίως ευρώ λιγότερα. Γιατί και φέτος το 11 βγάλανε 10% περίπου. Με 10 είσαι μακράν των αγορών, ειδικά ναι, όταν κυκλοφορεί φήμη ότι πτωχεύεις. Με ποιο τρόπο θα κόψουμε λοιπόν δαπάνες? Δεν πρέπει να κόψουμε δαπάνες από την κοινωνία, από μισθούς και συντάξεις. Η πρώτη μου σκέψη είναι να πάψουμε την πολυθεσία. Υπάρχουν περίπου 200.000 συμπολίτες μας που έχουν 2-3 δουλειές και άλλοι δεν έχουν καμία. Έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους. Αμέσως η πολυθεσία πρέπει να παυθεί και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Με το όποιο κόστος. Μετά οι δεύτερες, τρίτες συντάξεις. Υπάρχουν άλλες 200.000 συμπολίτες μας που έχουν 2 και 3 συντάξεις, όταν άλλοι δεν έχουν καμία. Λοιπόν, πρέπει αμέσως να περιοριστούν όλοι σε μία σύνταξη, αν είναι ιδιαίτερα πάνω από 800 ευρώ, μόνο αυτοί. Τις άλλες θα τις χάσουν. Μα θα μου πείτε, πληρώνανε εισφορές. Μα τι να κάνουμε, αφού τα ασφαλιστικά ταμεία πτώχευσαν. Πτώχευσε η χώρα καταρχάς. Η οποία μέχρι τώρα πώς πλήρωνε τις συντάξεις, εδανειζόταν και επιδοτούσε το κράτος τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία είχαν προπολού πτωχεύσει. Σωστά. Λοιπόν. Άρα ο μόνος τρόπος να περιοριστούν όλοι σε μία σύνταξη, ώστε 200.000 συντάξεις να πάψουν να δίδονται και να ανακουφιστούν τα ασφαλιστικά ταμεία, να μην χρειάζεται να κόβουμε κάθε τόσο συντάξεις περαιτέρω. Γιατί κάθε τόσο, κάθε 2 μήνες κόβουμε και άλλα 2 εκατοστάρικα και άλλα 2 εκατοστάρικα. Αυτό ακολουθείται. Και με το νέο ενιαίο μισθολόγιο πάμε να κόψουμε και των εργαζομένων στο δημόσιο τους μισθούς σιγά σιγά. Τους έχουμε από 1.800 φτάσει 1.000. Ναι. Και δώσ' του και συνεχίζεται αυτό. Άρα έχουμε επιπλέον άλλη περικοπή, είναι οι 400.000 συνταξιούχοι που εργάζονται. Στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο απαγορεύεται ο συνταξιούχος όταν παίρνει πάνω από 800 ευρώ το μήνα να εργάζεται. Μα θα μου πείτε, πρέπει να συμπληρώσει το εισόδημά του. Και απαντώ κι εγώ, και πότε θα πιάσει ο άνεργος δουλειά? Αν δηλαδή επιτρέπω στο συνταξιούχο να έχει 2 δουλειές, πότε θα έρθει η ώρα να πιάσει δουλειά ο άνεργος? Ποτέ. Ναι, αλλά τα μεγάλα κόμματα απαντούν ότι ουσιαστικά με την παραμονή τους στο εργασιακό σύστημα ότι εμπλουτίζουν ή ανεβάζουν τους δείκτες ανάπτυξης. Έτσι λένε. Να τους ανεβάσουν τους δείκτες ανάπτυξης οι άνεργοι που θα πιάσουν δουλειά. Εξίσου δεν τους ανεβάζουν και εκείνοι. Δηλαδή, σαν πρωθυπουργός ένας, όταν έχει 1 εκατομμύριο ανέργους και έχει και 400.000 συνταξιούχους που εργάζονται, τι θα πρέπει να κάνει ηθικά? Να αφήσει τους ανέργους να είναι 1 εκατομμύριο και να αφήσει τους συνταξιούχους να εργάζονται? Ναι. Έχουμε αστυνομικούς που βγαίνουν 48 χρονών σε σύνταξη. Της πολεμικής αεροπορίας βγαίνουν 50 χρονών σε σύνταξη. Του πολεμικού ναυτικού 50 χρονών. Εγώ δεν τα βάζω με αυτούς τους κλάδους. Αλλά στην Γερμανία δεν νοείται σύνταξη νωρίτερα από 67 ετών.
Δεν νοείται. Εδώ έχουμε συνταξιούχους πολυτελείας από πλευράς ηλικίας. Νέους. Άρα λέτε, κύριε Πρόεδρε, έχουμε και άλλους που είναι μαϊμούς συνταξιούχοι. Λέτε ουσιαστικά ότι υπάρχει περισσό λίπος στον λεγόμενο κρατικό μηχανισμό. Μετά είναι τα χρήματα των κομμάτων, 60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μετά είναι 1.700 κομματόσκυλα συγγενείς των βουλευτών που έχουν διοριστεί στη Βουλή. Ο Πολύδωρος έχει βάλει την κόρη του. Ο Σιούβας την κόρη του. Ο Λεβέντης ο Θανάσης, βουλευτής του Κουβέλη, έχει βάλει το γιο του. Έχουν χρησιμοποιήσει τη Βουλή για άσυλο διορισμού των συγγενών τους. Αυτό πρέπει, είναι απαράδεκτο και πρέπει να απολυθούν αμέσως. Απέναντι στις χιλιάδες ανέργων, στα εκατομμύρια ανέργων που έχει αυτή η χώρα, πρέπει να διωχθούν από τη Βουλή οι συγγενείς των βουλευτών. Μετά υπάρχουν 12.000 αποσπασμένοι και μετακλητοί του δημοσίου που είναι αργόμισθοι. Αυτοί πρέπει να γυρίσουν στις υπηρεσίες τους αμέσως και να εργαστούν. Αμέσως πρέπει να γίνει αυτό. Όταν πέρυσι μας συζητούν το 15.000 να μπουν σε εφεδρεία και έχουμε 12.000 αργόμισθους, δικαιούμαστε να έχουμε τόσους πολλούς τα κόμματα να σουλατσάρουν μεταξύ υπουργείων, κομματικών γραφείων, βουλευτικών γραφείων κλπ. Επίσης απαράδεκτο. Μετά ζητώ όλοι οι μισθοί των βουλευτών και των αιρετών και των Προέδρων Δημοκρατίας και των Μητροπολιτών, των αιρετών, δημάρχων, αντιδημάρχων, περιφερειαρχών να πάνε στο ίμιση. Και επιπλέον ο μισθός του βουλευτή που είναι σήμερα 7.500 ευρώ να πάει 3.500 και να είναι οροφή. Οροφή τι σημαίνει? Δηλαδή ο Προβόπουλος παίρνει 30.000 ευρώ το μήνα να πάρει 3.600. Όσο είναι η οροφή. Ο μισθός του βουλευτή πρέπει να είναι οροφή. Ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ που παίρνει 17.000 ευρώ το μήνα θα πάρει και αυτός 3.500. Δεν του αρέσει να φύγει να πάει άλλος. Σε αυτή τη χώρα, αφού πτωχεύσαμε, θα συμμετάσχουν όλοι στις θυσίες. Θα κάνουμε ταμείο μετά από όλες αυτές τις προτάσεις της Ένωσης Κεντρών και αν δεν είμαστε στο 3 και είμαστε στο 6, τότε θα μπουν χαράτσια στα σπίτια, αλλά σε αυτούς που έχουν πάνω από δύο σπίτια. Τα δύο πρώτα σπίτια κάθε οικογένεια θα απαλλάσσονται. Από το τρίτο σπίτι και μετά θα μπαίνει χαράτσι. Όπως επίσης θα κόβονται μισθοί και συντάξεις κατά ένα 20%. Αλλά για ποιους? Για αυτούς που έχουν οικογενειακό εισόδημα πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα. Πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε θυσία χαμηλοσυνταξιούχους και φτωχό κοσμάκι. Μάστε. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, χαράτσια, σας... χαράτσια και κοψίματα κατανοητά μισθών είναι 2.000 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα για τα κοψίματα μισθών και τα δύο πρώτα σπίτια κάθε οικογένειας δεν θα έχουν κανένα χαράτσι. Αυτή την εγγύηση δίνει η Ένωση Κεντρών. Ναι. Κατανοητά όλα αυτά που λέτε. Θα ρίξει κανείς και πιστεύουμε που θα ότι με αυτά είμαστε στο 3%. Ναι. Άλλωστε, καλό όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν αυτά που λέω. Ναι. Εγώ τα έχω κοστολογήσει και η χώρα επιστρέφει στις αγορές. Mm-hmm. Άλλωστε, ο Φίσλερ, ένας Γερμανός υπουργός, είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια πολιτική ελίτ που εμποδίζει τον τόπο να επιστρέψει στην νομιμότητα και στην οικονομική σοβαρότητα. Ναι. Άρα ξέρουν καλά οι Γερμανοί ότι στην Ελλάδα μια πολιτική ολιγαρχία οδηγεί τον τόπο στη χρεοκοπία για να μην χάσει τα προνόμια της. Ναι. Ακούγοντάς σας, θα λέει κανείς ότι σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο που όλοι ψαρεύουν στα θολά νερά, ο Λεβέντης έρχεται, η Ένωση Κεντρών, και καταθέτει προτάσεις που δεν ακούγονται πάρα πολύ ευχάριστα όταν τα αναφέρεται. Βεβαίως, διότι όταν λέω στον συνταξιούχο να μην εργάζεται, χάνω ψήφους. Όταν λέω στους διπλοσυνταξιούχους να περιοριστούν σε μία σύνταξη, πάλι χάνω ψήφους. Ναι. Όταν λέω να πάψουμε την πολυθεσία, ξανά χάνω ψήφους. Όταν λέω οροφή ο μισθός του βουλευτή που θα έχει μειωθεί στο ίμιση, πάλι στρέφονται εναντίον μου όλοι αυτοί που τα golden boys στο ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Αλλά τι θα γίνει, θα κοιτάξουμε αυτή την ώρα να γίνουμε σοφιστές, δηλαδή να παρουσιάζουμε ευχάριστη την εικόνα και ας πεθάνει η Ελλάδα, ή θα κοιτάξουμε να γίνουμε σοβαροί και ειλικρινείς με το όποιο κόστος? Ένα κόμμα όπως η Ένωση Κεντρών που έχει τόση μεγάλη ανάγκη την ψήφο δείχνει σοβαρότητα. Και άλλοι που στις δημοσκοπήσεις παρουσιάζονται σαν σίγουροι ότι μπαίνουν στη Βουλή δείχνουν ανευθυνότητα και ασυναρτησία. Ο κόσμος σας μετρήσει τη βαρύτητα εκάστου και ποιος πρέπει να μπει στη Βουλή στις 6 Μαΐου. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι τα μεγάλα κόμματα, αυτή η ολιγαρχία όπως την αποκαλείτε, και προφανώς αυτή υπάρχει και στο ΠΑΣΟ και στη Νέα Δημοκρατία και σε άλλα κόμματα, είναι συνένοχοι σε κάποια ζητήματα που αφορούν τη μείωση του κράτους, τα προνόμια των ταγών του τόπου, βουλευτών κτλ.? Δηλαδή αυτά δεν τα αγγίζουν? Κοροϊδεύουν.
λένε ναι, θα κάνουμε κάτι και όλο κοροϊδεύουν. Ναι, γιατί τα παρουσιάζουν στις προτάσεις τους. Στα χρήματα των κομμάτων, είδατε, πήγαν να περάσουν διάταξη να μην πληρώνουν τόκους, να τα γλιτώσουν. Δηλαδή, σε μια εποχή που κόβουμε μισθούς και συντάξεις, τα κόμματα συμπεριφέρονται σαν απατεώνες και η πολιτική σαν κοινή απατεώνες. Mm-hmm. Λυπούμε που το λέω, αλλά δεν βλέπω άλλη. Κύριε Πρόεδρε, ποια βλέπετε να είναι η λύση με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, αυτά τα οποία ουσιαστικά προκύπτουν ή προέκυπταν από τις δημοσκοπήσεις όσο καιρό είχαμε τη δυνατότητα? Καταρχήν, να κάνω το ερώτημα. Εσείς τις πιστεύατε τις δημοσκοπήσεις? Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ανήκουν στους ίδιους που έχουν τα μεγάλα κανάλια. Άλλο αν βλέπετε κάτι αχυρανθρώπους να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και να παριστάνουν τους διευθύνοντες συμβούλους. Ιδιοκτησιακά ανήκουν στον Αντένα, στο Μέγκα, στο Sky οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ναι. Λοιπόν, οι καναλάρχες δεν έχουν πληρώσει ΙΚΑ, δεν πληρώνουν τους φόρους τους, δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Και τώρα τελευταία δεν πληρώνουν και τους εργαζομένους τους και εκβιάζουν να παίρνουν θαλασσοδάνεια, δανεικά και αγκύριστα. Ο Παπαδήμος πράγματι προς τιμήν του υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουργός που δεν πέρασε πριν προκηρυχθούν οι εκλογές στη Βουλή χαριστική διάταξη να χαρίζει τα δάνεια στους καναλάρχες. Ναι. Δεν πέρασε. Ούτε το ΙΚΑ πέρασε να τους το χαρίσει, ούτε τους φόρους. Προς τιμήν του. Αυτό το έκανε. Αρνήθηκε δηλαδή να συνομιλήσει μαζί τους. Αυτοί λοιπόν πνέουν μένεα. Και γι' αυτό αρχίσανε να ανεβάζουν τη Χρυσή Αυγή στις δημοσκοπήσεις, αρχίσανε να κάνουν ότι ο Κουβέλης παίρνει διψήφιο νούμερο, ο Τσίπρας έρχεται δεύτερο κόμμα, διάφορους εκβιασμούς επί της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή έκανε πολλά λάθη. Εγώ τον κύριο Παπαδήμο τον θεωρούσα σοβαρό. Mm-hmm. Όμως, δυστυχώς, αντί να δεχθεί κάποια από αυτά τα σημεία των προτάσεων της Ένωσης Κεντρών, συνέχισε απλά να είναι διαχειριστής με την ίδια λογική του Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου. Ναι. Έκαψε το χαρτί του, με απεγοήτευσε. Παρότι τον στήριζαν δύο κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. και ο Καρατζαφέρης, ο οποίος απεσήρθη λόγω ελλείψης σοβαρότητας, αυτός απεσήρθη. Τα δύο όμως κόμματα που υποτίθεται ότι είναι λίγο σοβαρότερα, έπρεπε να βρουν ένα Παπαδήμο να πατήσει και λίγο πόδι. Να πει, κύριε, για να πείσω το λαό να του κόψω λίγη σύνταξη, λίγο μισθό, πρέπει πρώτα η πολιτική να κόψετε τους δικούς σας μισθούς και τα δικά σας προνόμια. Δεν το έκανε. Ούτε πολυθεσία άγγιξε, ούτε δεύτερες συντάξεις, ούτε συνταξιούχους που εργάζονται, ούτε χρήματα κομμάτων μείωσε, τίποτα. Και έτσι έγινε ένας άνθρωπος που κληρονόμησε όλη την αμαρτία του δικοματισμού. Mm-hmm. Και νομίζω έκαψε το χαρτί του. Πέστε μου κάτι, αυτό είναι μόνο εκβιασμός δια των διαμέσων των δημοσκοπήσεων των κομμάτων? Οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται καν. Άλλωστε στους 2.000 που ρωτούν σε κάθε δημοσκόπηση, οι 1.500 αρνούνται να απαντήσουν. Ναι. Η Κυριακή είναι ένα μεγάλο ερώτημα, η 6η Μαΐου. Ναι, θέλω να το γιατί συνδέσω. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις το 70% της κοινωνίας δεν απαντά. Και οι μετρήσεις και αυτά mm-hmm. τα ποσοστά που δίνονται στα κόμματα δίδονται επί του 30% των ερωτωμένων. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί υπάρχει ένα χάος στο υπόλοιπο ποσοστό. Από την άλλη όμως, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια αγανάκτηση η οποία εκφράζεται καθημερινά από τον κόσμο. Δηλαδή ότι δύο χρόνια έχουν υποφέρει εντός του μνημονίου, ότι θέλουν να τιμωρήσουν τους πολιτικούς, έχουμε τους διάφορους προπλαγισμούς, εκδιώξεις κτλ. Αυτή είναι δίκαιη. Η αγανάκτηση του κόσμου είναι δίκαιη, γιατί έπρεπε να πληρώνουν οι έχοντες και κατέχοντες και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία αφήνουν και πληρώνουν οι φτωχοί άνθρωποι. Ναι, άρα εκ των πραγμάτων τότε ο πολίτης ο οποίος αναζητεί κάποια έκφραση στρέφεται σε κάποιο κόμμα. Αυτό, το κόμμα όμως δεν μπορεί να είναι. Αυτό το κόμμα που θα βρει έκφραση ο δυσαρεστημένος δεν μπορεί να είναι ούτε η Χρυσή Αυγή με τους φασίστες, ούτε κόμματα ανεύθυνα όπως του Κουβέλη και του Καμένου, που είναι κόμματα σοφιστών που παρουσιάζουν ευχάριστη την εικόνα, αλλά ανεύθυνη. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι κόμματα αυτή τη στιγμή που μπορούν να παραλάβουν την διαμαρτυρία γόνιμα και επικοδομητικά είναι κόμματα του κέντρου, όπως η Ένωση Κεντρών. Κόμματα σοβαρά που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της οικονομίας μας και επιμένουν στις δομικές αλλαγές για να πάψουμε να ζούμε με δανεικά και να επιστρέψουμε στο 3% ετήσιο έλλειμμα εξαιτίας της εκτόξευσης από το οποίο νούμερο χάσαμε την επαφή με τις αγορές. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Πρόεδρε, και θα επιστρέψουμε εντός λίγο λεπτό για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Να μου πείτε και πώς βλέπετε το τοπίο να διαμορφώνεται μετά την 6η Μαΐου. Μετά την 6η του Μάη, διότι νομίζω είναι εξίσου σημαντικό, έτσι, ότι θα πάμε στις κάλπες μην γνωρίζοντας τι θα βγάλει η κάλπη, αλλά την επόμενη φαντάζομαι πρέπει να συνοηθούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη.